παραμείνεις μαζί μας, να πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση, τοποθέτηση, συνέντευξη της σημερινής εκπομπής. Ξεκινήσαμε με σύνδεση με καρδιά του Ηρακλείου. Σωστά. Στολιζόμαστε σιγά σιγά που λέμε. Όλοι στολίζουν. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παντού. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην Ουγγαρία, εκεί στο ελληνικό χωριό Νίκος Μπελογιάννης, όπου οι Έλληνες της περιοχής ξεκινούν σιγά σιγά τον στολισμό με άρωμα Ελλάδας. Μυρίζει Ελλάδα εκεί στην μακρινή Ουγγαρία. Πάμε να συναντήσουμε την Κρυσταλία Παπαγεωργίου. Είναι νηπιαγωγός στο συμπληρωτικό νηπιαγωγείο Νίκος Μπελογιάννης. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, από Ελλάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εμείς λέμε εδώ και χρόνια πολλά. Να σας για πείτε μας. Έχουμε στολίσει από εδώ και μία εβδομάδα. Έχουμε μπει στο προεόρτιο κλίμα των Χριστουγέννων. Με τις ανάλογες δράσεις στο ελληνικό σχολείο εδώ και στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Και βαίνουμε ολοταχώς προς τις γιορτές. Για έχει πείτε μας. Πολύ... Έχει κρύο. Πολύ κρύο, ναι. Κυκλοφορούμε με χοντρά ρούχα, εντάξει. Και επιβιώνουμε, παλέπουμε. Μάλιστα. Τι σημαίνει το χωριό Νίκος Μπελογιάννης εκεί για τους Έλληνες της Ουγγαρίας? Για πείτε μας δυο λόγια. Ναι, να σας πω λιγάκι. Το χωριό αυτό κτίστηκε γύρω στο 1950 με τα ρεύματα των προσφύγων που ήρθαν μετά το δεύτερο εμφύλιο, το 46-49, και ιδρύθηκε το χωριό αυτό. Κτίστηκαν στην αρχή γύρω στις 800 κατοικίες και μετά το θάνατο του Νίκου Μπελογιάννη, τιμήσε ένα και ένα προς το πρόσωπο, στο πολιτικό αυτό πρόσωπο, δόθηκε και το όνομα του χωριού με την προσωνυμία του Νίκος Μπελογιάννης. Κυρία Παπαγεωργίου, συνεχίστε, ολοκληρώστε. Στην αρχή, όταν μετά τον εμφύλιο, είχαν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες που είχαμε στην Ελλάδα. Ναι. Σιγά σιγά μετά την πτώση των καθεστώτων εδώ στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων έφυγε Ελλάδα. Σήμερα είναι 1.200 κάτοικοι εδώ στο χωριό Νεούγκρι και 300 Έλληνες. Εμείς τώρα καλούμαστε να διδάξουμε την ελληνική γλώσσα και να καλλιεργήσουμε την κοινωνική ταυτότητα στα παιδιά αυτά που είναι στην τρίτη, τέταρτη γενιά με διάφορες δραστηριότητες. Και με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας που κάνουμε, με απλά παιχνίδια από την προσχολική, αλλά και με ανάλογα βιβλία στις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου, γιατί εδώ ακολουθούμε το ουγγρικό σύστημα εκπαίδευσης και οι τάξεις του δημοτικού είναι μέχρι και την 8η, δηλαδή τα παιδιά είναι εδώ μέχρι και την ηλικία των 15. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, το έργο σας. Και από ό,τι ακούσαμε, νομίζω είπατε πως 300 άτομα είναι οι Έλληνες στο χωριό εκεί πέρα. Ποιες είναι οι παραδόσεις και τα έθιμα που διατηρείτε? Ακριβώς, αν τηρούν εκεί οι Έλληνες τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Τα καλλιεργούν τα πάντα, κάνουμε πολλές δράσεις. Χριστούγεννα, Πάσχα, την καλοκαιρινή γιορτή στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Κάνουν διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα, προγράμματα υγείας. Συμμετέχουν εδώ και οι Ούγγροι και οι Έλληνες κάτοικοι και έχουμε πάρα πολύ καλές και εξαιρετικές. Να αναφερθούμε στο συναίσθημα, πώς είναι κάποιος να ακούει ελληνικά μακριά από την Ελλάδα, να βιώνει μια καθημερινότητα μακριά από την Ελλάδα, αλλά καθημερινότητα ελληνική. Πόσο έντονο είναι αυτό το συναίσθημα? Κοιτάξτε, είναι πολύ καλά να ακούς, ας πούμε, τη γλώσσα σου. Έστω και σε μπεσπασμένα ελληνικά. Γίνεται μια προσπάθεια από τους κατοίκους εδώ της περιοχής που ανήκουν πια στη δεύτερη ή τρίτη γενιά. Ναι. Και αυτό το συνέστημα καλλιεργείται και στις νεότερες γενιές και μέσα από το σπίτι αλλά και μέσα από το ελληνικό σχολείο. Τώρα γίνεται προσπάθεια, τι να σας πω. Τα παιδιά αυτά βέβαια που εμείς καλούμαστε να μεταφέρουμε προγράμματα εκπαίδευσης. Μπορούμε να πούμε ότι είναι Ούγγροι πολίτες, δηλαδή με άρωμα Ελλάδας. Τι να σας πω είναι τώρα, πολύ είναι δύσκολο σημαντικό να καλλιεργήσουμε τη γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, κάνουμε προσπάθεια όμως. Η προσπάθεια γίνεται και από την οικογένεια και από εμάς, από τους εκπαιδευτικούς. Κυρία Παπαγεωργίου, θέλω λίγο κλείνοντας να στείλετε το μήνυμά σας εδώ στους κριτικούς, στους Έλληνες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και να γυρίσετε και λίγο το κινητό, να δούμε λίγο, να πάρουμε λίγο γεύση, κλίμα. Δεν ξέρω πώς, τι χαρακτηρισμό θα χρησιμοποιήσω. Γιορτινό. Το κτίριο πίσω που βλέπετε είναι η βιβλιοθήκη, είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο, είναι η Φάτνη, είναι πίσω το πολιτιστικό κέντρο, εδώ είναι το χωριό,
Ελπίζω βέβαια οι καιρικές συνθήκες να είναι καλύτερες, γιατί το 2019 στη Βουδαπέστη είχε μείον 15 που βρέθηκα εγώ. Να το, ανοιχτό βιβλίο, βιβλιοθήκη ο Νικόλας ο Φουρνάρης. Μάλιστα. Και πέρσι στη Ρουμανία που είχαμε δεν είχε και τόσο κρύο. Είχε εμένα, αλλά όχι τόσο να σας ευχαριστήσουμε πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Τίποτα, να είστε καλά, καλές γιορτές. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, λοιπόν.